Στην Πινακοθήκη θα πάμε για να δούμε τους άλλους χώρους της, όχι το αμφιθέατρο που θα φιλοξενήσει δηλαδή την παρουσίαση του βιβλίου σήμερα. Η κυρία Άννη Ψάρα είναι η αντιπρόεδρος της διοίκησης της Δημοτικής Πινακοθήκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και χαιρόμαστε που σήμερα θα φιλοξενήσουμε το «Μη μιλάς». Ένα τόσο ενδιαφέρον και επίκαιρο βιβλίο. Στους χώρους σας όμως, εκεί που εκτίθενται όχι μόνο η μόνιμη συλλογή σας, προσδοκίες αλλά για εκεί την... που φιλοξενούνται εκθέσεις, τρέχουν δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις και θα δούμε και εικόνες. Είναι τα περίφημα σκουπίδια. Αλλιώς, ανακύκλωση τέχνης. Έτσι, η ανακύκλωση της τέχνης. Δεν ξέρω ποια πλάνα έχουν προγραμματίσει να μας δείξουν πρώτα οι συνάδελφοι από το κοντρόλ της Λάρισας. Έχουμε και την έκθεση του Χρήστου Σαμαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις δύο εκθέσεις που λειτουργούν παράλληλα. Κυρία Ψάρα, σε εσάς λέω και θα βλέπουμε και τις εικόνες. Ναι. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για την Πινακοθήκη Λάρισας. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί πέρα από τη μόνιμη έκθεση της συλλογής Κατσίγρα, την έκθεση του Χρήστου Σαμαρά, ζωγράφος και γλύπτης Λαρισαίος, με θέμα σιωπηλά τοπία. Επειδή είμαστε στα σκουπίδια, είμαστε τώρα στα σκουπίδια, ωραία. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση, αφού αυτά τα πλάνα βλέπουμε πρώτα. Σκουπίδια αλλιώς λοιπόν. Σκουπίδια αλλιώς λοιπόν. Είναι μια έκθεση που ήρθε στην Πινακοθήκη σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ Διπεθεβόλου. Με βασική ιδέα την ανακύκλωση. Τέσσερις καλλιτέχνες του Βόλου συμμετείχαν στην έκθεση τον Μάιο του 2014 Riskart στη Ρώμη. Έτσι λοιπόν αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε και πρώτη φορά στον Ντεκήρυκο του Βόλου. Mm-hmm. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Ντεκήρυκο φέραμε την έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών της Λάρισας και του Βόλου. Είναι μια έκθεση που δίνει το μήνυμα της ανακύκλωσης, του σεβασμού του περιβάλλοντος και ότι τελικά και τα σκουπίδια είναι τέχνη. Μπορούν να γίνουν τέχνη. Φυσικά είναι μια παλιά ιστορία ίσως. Παλιά. Μιλάμε για το πρωτοποριακό κίνημα Art από Όβερα, όπου οι καλλιτέχνες από υλικά που κάποιοι τα θεωρούσαν σκουπίδια, ευτελή υλικά, δημιουργούσαν έργα τέχνης. Μάλιστα. Μέχρι πότε θα φιλοξενείται αυτή η έκθεση, σκουπίδια αλλιώς? Ναι, η έκθεση έχει προγραμματιστεί, είχε μάλλον, μέχρι 31 του Μάρτη. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και αυτό μας κάνει να την κρατήσουμε την έκθεση και να δώσουμε παράταση άλλες 15 μέρες. Περίφημα. Πάμε τώρα στην έκθεση του Χρήστου Σαμαρά. Για πείτε μας λοιπόν για τον Χρήστο Σαμαρά. Η έκθεση του Χρήστου Σαμαρά εγκαινιάστηκε στις 29 Γενάρη. Mm-hmm. Είναι η ματιά του σύγχρονου καλλιτέχνη. Μέσα από το αστικό τοπίο, αποξένωση, όλο αυτό το περιβάλλον που μας κάνει πραγματικά απόμακρους, θα έλεγα διαταραγμένο ψυχικά περιβάλλον, αστικό τοπίο. Υπάρχει επίσης πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, έτσι ο συνδυασμός αυτών των δύο εκθέσεων είναι μια σύγχρονη ματιά στα προβλήματα του ανθρώπου σήμερα. Ναι, και φαντάζομαι ότι κάποιος δεν θα έρθει μόνο για τη μία, αφού θα βρεθεί στο χώρο και στην μόνιμη έκθεση της Πινακοθήκης. Θα βρεθεί και στα σκουπίδια αλλιώς και στην έκθεση του Χρήστου Σαμαρά. Μέχρι πότε είναι η έκθεση του Χρήστου Σαμαρά? Και εκεί επίσης η επισκεψιμότητα μας αναγκάζει σε εισαγωγικά να δώσουμε παράταση στην έκθεση. Έτσι λοιπόν θα πάει μια εβδομάδα πιο πίσω. Μάλιστα. Τώρα, τι δράσεις έχετε σχεδιάσει για το επόμενο διάστημα, κυρία Ψάρα? Θα ήθελα να πω και κάτι πάνω στις δύο εκθέσεις, ότι θεωρούμε ότι η γνώση και μάλιστα η προσέγγιση με τα μουσεία ξεκινάει από την εκπαίδευση. Είναι θέμα παιδείας. Έτσι λοιπόν, συγχρόνως με τις δύο αυτές εκθέσεις,
τρέχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα. Mm-hmm. Με την έκθεση Σιωπηλά τοπία, σιωπηλή χώρη, υπάρχει το εκπαιδευτικό συζητώντας με ένα ζωγράφο. Και με την έκθεση Σκουπίδια αλλιώς ανακύκλωση τέχνης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπου οι μαθητές θα δημιουργήσουν μία παράλληλη δεύτερη έκθεση με θέμα την ανακύκλωση. Επίσης υπάρχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραμύθια πάνω σε 10 έργα της συλλογής Κατσίγρα και το εκπαιδευτικό που στηρίζεται στο αγαπημένο έργο της πόλης, τη Λάρισα του Αστεριάδη. Μάλιστα. Πολύ καλή συνέχεια. Είναι σπουδαίο όσα κάνετε. Είναι το μόνο καταφύγιο πια ο πολιτισμός, έτσι όπως είναι η ζωή μας. Πολιτισμός. Σας ευχαριστούμε θερμά.